Συντρόφισσες, σύντροφοι, είναι χαρά που είμαστε όλοι εδώ, διαζώσεις, να σας βλέπουμε, να συζητάμε μακριά από τη βαρβαρότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρει η αριστερά να μιλάει, ξέρει να βλεπόμαστε, να ακούμε επιχειρήματα και γι' αυτό, σύντροφοι και συντρόφισσες, να εξηγήσω και τη θέση μου για το debate, που ξέρω ότι έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να έχουν διαφορετική άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι κανένας από τους τέσσερους υποψήφιους δεν είναι αντίπαλος. Κανένας δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Δουλέψαμε μαζί, θα δουλέψουμε μαζί ξανά ενωτικά. Η αριστερά συζητάει κάποτε μέσα στους δικούς τους χώρους. Δικούς μας χώρους είναι. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αυτό σημαίνει ότι δεν μας αφορά η κοινωνία. Κάθε άλλο. Πρέπει να βγούμε από αυτή την εκλογή και ακόμα περισσότερο από το συνέδριο για ένα σχέδιο για το 2026. Για την ταυτότητά μας, για τις κοινωνικές μας αναφορές, για το ανανοημένο πρόγραμμά μας. Και λέω το 2026, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανακάμψουμε με μία-δύο εντυπωσιακές κινήσεις. Θέλει δουλειά, θέλει σχέδιο και πρέπει να το υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο. Γιατί αν ξέρεις πού θέλεις να είσαι το 2026, μπορεί να ελέγξεις πού είσαι το 2005, το 2004 και πού αρχίζεις. Και τι θα πούμε στις εκλογές? Στις εκλογές, σύντροφοι και συντρόφισσες, θα πούμε ότι έχουμε ένα σχέδιο για την Ελλάδα. Ένα σχέδιο για την Ελλάδα, για τις εργασιακές σχέσεις και πώς θα είναι ο κόσμος της εργασίας. Ένα σχέδιο για πώς θα είναι το κοινωνικό κράτος. Πώς θα είναι η παραγωγική δομή αυτή της χώρας. Τη σχέση μας για τον πολιτισμό. Όλα αυτά θα έχουμε. Και θα πούμε όμως σε αυτόν τον κόσμο ότι είναι μέσα στο πρόγραμμά μας πολλά πράγματα που θα σας αρέσουν. Θα είναι όμως και μερικά πράγματα που δεν θα σας αρέσουν. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να λέμε σε όλους όλα. Γιατί εμείς πρέπει να ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία μας. Και η αξιοπιστία είναι ότι λέμε αυτά που εννοούμε και εννοούμε αυτά που λέμε. Δεν λέμε ναι σε όλους. Ωραία τα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, που είπε και ριζοσπαστικά και ρεαλιστικά. Γιατί ρεαλιστικά? Γιατί πρέπει να είμαστε πιστευτοί. Γιατί ξέρουμε ότι οι αντίπαλοι μας και η εκλογική βάση των αντιπάλων δεν είναι μόνο κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο κάποιοι τραπεζίτες. Είναι πολλοί οι νικητές της αγοράς. Και επειδή έχουν ένα ισχυρό κοινωνικό μπλοκ δυνάμεων, πρέπει να φτιάξουμε και εμείς το δικό μας το μπλοκ, αλλά με προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να τους πούμε ναι σε όλα. Σε κάποιους δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ναι. Σε κάποιους δεν μπορούμε να πούμε ναι το πρώτο χρόνο της νέας κυβέρνησής μας, γιατί έχουμε προτεραιότητες. Και προτεραιότητα σημαίνει, όπως έλεγα στους φοιτητές μου, ότι όποιος έχει πολλές προτεραιότητες δεν έχει καμία προτεραιότητα. Γι' αυτό σημαίνει η προτεραιότητα. Και να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος και να μην λέω γενικότητες, και να αποφύγω σημαντικές διαφορές που πρέπει να λύσουμε στο συνέδριο. Για παράδειγμα, για τα μεσαία στρώματα. Έχει δίκιο ο προηγούμενος ομιλητής που είπε ότι το σχέδιο Πισαρίδη είναι για τη διάλυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπορούμε να κάνουμε μια συμμαχία πάνω σε τραπεζικό σύστημα που θα τους ευνοεί και να φτιάξουμε περιφερειακές τράπεζες. Να πάμε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης εκεί, το ΕΣΠΑ, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, να τους βοηθήσει. Εγώ λέω μπορούμε. Και πάνω σε αυτή τη βάση μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες.
Μπορούμε όμως να κάνουμε συμμαχίες ότι θα λέει η Νέα Δημοκρατία θα σας μειώσω τους φόρους και εμείς θα τους μειώσουμε περισσότερο. Το πιστεύετε αυτό? Θα είναι πιστευτό από την κοινωνία αν λέμε εμείς ότι εμείς περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία? Για τα τελευταία 30-40 χρόνια η κυρίαρχη διαχωριστική γραμμή αριστεράς και δεξιάς ήταν η φορολογία. Που οι δεξιοί λέγανε ότι πρέπει πάντα να μειώσουμε τους φόρους και δεν πειράζει αν έχουμε μια κρίση μετά θα μειώσουμε τις κοινωνικές δαπάνες και η αριστερά λέει ότι θέλουμε και νοσοκομεία, θέλουμε και παιδεία, θέλουμε και ένα αναπτυξιακό κράτος και αυτό θέλει η φορολογία. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση ή θα το κάνουμε πίσω γιατί είμαστε κυβερνόσα αριστερά και δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε πιστευτοί? Δεύτερον, για το ριζοσπαστισμό. Δεν μου λέτε, σύντροφοι και συντρόφισσες, αν την ημέρα που περάσαμε το σύμφωνο συμβίωσης από τη Βουλή, αντί να κάνουμε αυτό, είχαμε κάνει ένα δημοψήφισμα, θα το κερδίζαμε, θα το χάναμε. Τώρα, άμα το κάνανε, θα κερδίζαμε. Γιατί έτσι χτίζεται η ηγεμονία. Χτίζεται όταν λες και πράγματα που δεν είναι ηγεμονικά. Δεν κάνεις έκπτωση για να κερδίσεις εκλογές. Γιατί δεν είμαστε μόνο διαχειριστική δύναμη. Είμαστε μια δύναμη που θέλει να σπρώξει τα όρια του εφικτού. Αλλιώς, αν δεν σπρώχνουμε τα όρια του εφικτού, να γίνουμε μια διαχειριστική δύναμη και να το πούμε ότι αυτό είμαστε. Να μην κρυφτούμε. Άρα και στο οικονομικό τομέα, στο συνέδριο να συζητήσουμε. Πού μπορούμε να κάνουμε ρήξεις, σε ποιους τομείς μπορούμε να σπρώξουμε τα όρια του εφικτού. Και όταν θέλουμε να πάμε στις εκλογές, να λέμε αυτά που πιστεύουμε για τα δικαιώματα. Ή θα συνεχίζουμε ένα είδος πονηριάς που έχουμε το Τμήμα Δικαιωμάτων, που βγάζει πολύ καλές ανακοινώσεις για τους πρόσφυγες, που ξέρουμε ότι η σύμβαση της Γενέβης δεν τηρείται, είτε για τους αστυνομική βία, και το υιοθετεί και δεν το υιοθετεί το κόμμα. Είναι μέρος των πιστεύων μας το Τμήμα Δικαιωμάτων και αυτά που λέει και αυτά που σηκώνει? Ή είναι το έχουμε στην πάντα για να ακουστεί από κάποιους δικούς μας αριστερούς, αλλά όχι στον κυρίαρχο μας λόγο. Εκεί πρέπει να είμαστε πιο συμβατοί για να κερδίσουμε τις εκλογές. Εγώ πιστεύω, σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι ο κόσμος έχει ένα ένστικτο. Και το ένστικτο είναι, ξέρει να ξεχωρίζει αυτούς και αυτές που λένε κάτι γιατί το πιστεύουν και το αγαπάν και αυτοί και αυτές που το λένε μόνο για να έχουν την εξουσία. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Το σχέδιό μας πρέπει να έχει και για την ταυτότητά μας και για τις κοινωνικές μας αναφορές και για το πρόγραμμα. Και η ταυτότητά μας έχει και αξίες και ιδέες και αναλύσεις. Επιτρέπετε, σύντροφοι και συντρόφισσες, να είμαι περήφανος για τις αναλύσεις της αριστεράς. Όταν η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά είχαν τη μεγάλη σύγκληση στον νεοφιλελευθερισμό και λέγανε ότι αν μειώσουμε τους φόρους στους πλούσιους, αυτό θα αυξήσει τις επενδύσεις, θα αυξήσει την ανάπτυξη και μετά θα δείτε ένα κομμάτι της πίτας. Είχαν δίκιο ή είχαν οι αριστεροί οικονομολόγοι που λέγανε το μόνο πράγμα που κάνεις αν μειώσεις τους φόρους στους πλούσιους είναι ότι κάνεις τους πλούσιους πιο πλούσιους? Μπορώ να το λέω. Μπορεί να είμαι περήφανος που το λέγαμε όλοι μαζί. Και όταν λέγαμε ότι οι ευέλικτες αγορές εργασίας, μας λέγανε οι κεντροαριστεροί και οι κεντροδεξοί, οι ευέλικτες αγορές εργασίας είναι κάτι καινούριο. Το θέλει ο κόσμος γιατί έχει ελεύθερο χρόνο, θέλει να δουλέψει πολύ. Είναι μέρος μιας νέας δυναμικής. Και λέγαμε εμείς οι αριστεροί ότι και θα οδηγήσει σε χαμηλότερους μισθούς και σε άθλιες εργασιακές σχέσεις, και ούτε θα είναι πιο δυναμική η οικονομία. Γιατί τι κάνουν οι επενδυτές και ο ιδιωτικός τομέας όταν έχουμε χαμηλούς μισθούς? Δεν επενδύουν στις νέες τεχνολογίες, στα νέα προϊόντα, σε νέες αγορές. Επενδύουν πάνω στο χαμηλό μισθό. Μπορώ και επιτρέπετε εγώ και εσείς
να έχουμε αυτοπεποίθηση για τις αξίες μας, για την αξία της συλλογικότητας, για την αξία της ενεργασίας, της ισότητας και να είμαστε περήφανοι ότι σιγά σιγά τις μετατρέπουμε αυτές τις ιδέες και αξίες σε πρακτικές πολιτικές. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Είναι η πράσινη ανάπτυξη, αν δεν είναι κόκκινη, πιστεύει κανένας ότι θα είναι και πράσινη. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και το καταναλωτικό μοντέλο, αν δεν πάμε κόντρα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στην ενέργεια, αν δεν ξανασκεφτούμε, όπως πήγα σε πάρα πολλούς φορείς, της αλληλέγγυας οικονομίας, της κοινωνικής οικονομίας, το αγροτικό τομέα που σκέφτεται πώς να παράγει οικολογικά, χωρίς αυτή την αλλαγή των προτύπων, είναι κάποιος που πιστεύει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή με κάποια κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα, με να αρχίζουμε με επιδοτήσεις προς τους πλούσιους, προς τα κάτω, πώς να ανακοινήσουν τα σπίτια τους, να τα κάνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον και όχι από το κάτω προς τα πάνω να αρχίσουμε από τους πιο φτωχούς. Είναι κάποιος που το πιστεύει εδώ μέσα. Και να κάνω την επόμενη ερώτηση. Γιατί ακούω ότι να μην βάλουμε ταμπέλες, να δούμε την ουσία. Οι πολιτικές που εμείς προτείνουμε είναι χωρίς ιδεολογικό πρόσημο. Οι πολιτικές που προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ουδέτερες, είναι κάποιες καλές ιδέες που εμείς θα αντιπαραθέσουμε καλύτερες ιδέες. Αυτό πιστεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν δίνεις τους ιδεολογικές μάχες, δεν μπορείς να γίνεις ηγεμονικός. Πρέπει να το δώσεις, να είσαι περήφανος για αυτό που λες, να ξέρεις γιατί το λες. Οι κυρίαρχες ιδέες οποιασδήποτε κοινωνίας, μας λέει ο Μάρξ, είναι οι ιδέες της άρχουσας τάξης. Και αν δεν πολεμήσεις με ηγεμονία εναντίον αυτές τις ιδέες, αλλά με το δικό σου πρόσημο, με τις δικές σου αξίες, όλες οι πολιτικές που προτείνεις θα ενσωματώνονται στον κυρίαρχο λόγο. Αυτό πιστεύω εγώ. Για το πρόγραμμα. Μίλησα για την πράσινη ανάπτυξη που αν δεν είναι κόκκινη, εγώ πιστεύω δεν θα είναι ούτε πράσινη και δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Μίλησαν και κάποιοι πριν από μένα για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπου, να είμαστε ειλικρινείς, όχι η δική μας αριστερά, η παγκόσμια αριστερά λέει σχεδόν τίποτα. Είναι μια νέα τεχνολογία που τα αλλάζει όλα, τις εργασιακές σχέσεις, τι εργασιακές θέσεις θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν, τι τεχνολογίες στη βιογιατρική θα υπάρχουν και στη βιοηθική θα υπάρχουν. Αλλάζει όμως και τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο κόσμος στην πραγματικότητα. Εκεί θα έχουμε θέσεις. Θα πούμε ότι είναι μια ουδέτερη τεχνολογία και αν το χρησιμοποιήσουμε εμείς θα είναι καλή και άμα δεν το χρησιμοποιήσουμε εμείς θα είναι κακή. Αυτό ήταν η παράδοση της αριστεράς. Η παράδοση της αριστεράς ήταν πάντα να βάζουμε το ερώτημα ποιος παράγει αυτή την τεχνολογία, γιατί την παράγει, για ποιον το παράγει. Αυτό ήταν που αντιμετωπίζουμε. Χωρίς τεχνοφοβία. Να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει και η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς μπορεί να βοηθήσει στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε πιο δημοκρατικές και άμεσες δομές δημοκρατίες. Αλλά να ξέρουμε ότι θα πρέπει να έχουμε αντισταθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο της δημοκρατίας μας όταν γίνεται αυτή η τεχνολογία. Κοινωνικές αναφορές. Ακούω, όχι πάντα ίσα σε ίσα, όχι πάντα μπροστά μου, ότι ο Ευκλήδης δεν είναι πολύ της διεύρυνσης. Δεν θέλει πάρα πολύ τη διεύρυνση. Θέλει ένα κλειστό κόμμα. Εγώ να σας θυμίσω, όπως ο Νίκος, τη δική μου την πρώτη παρέμβαση μετά από την ανακοίνωση του Αλέξη την ημέρα των εκλογών το 19, που είπε για τη διεύρυνση. Εγώ είπα σε εκείνη την Κεντρική Επιτροπή ότι πρέπει να γίνει η διεύρυνση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ το πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ και το κοινωνικό, αλλά είπα ότι δεν μπορεί να γίνει μόνο από πάνω. Και έκανα συγκεκριμένες προτάσεις. Είπα,
να βάλουμε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό να κάνει διεύρυνση σε κάποιους εργασιακούς χώρους, στους δελιβεράδες ή στις γυναίκες που δουλεύουν στο μανικιούρ, πετικιούρ, που δεν τους έχει μιλήσει κανένας ποτέ, να μπορούμε να ριζωθούμε. Να ριζωθούμε στα επιμηλητήρια, να βάλουμε στόχους, να είναι στις γονίσκες και οι δαιμόνες. Σε αυτό το συνέδριο να το αποφασίσουμε. Σε ποιους χώρους θέλουμε σιγά-σιγά να γιωθούμε. Να συνεχίσει η διεύρυνση από πάνω, αλλά να έχουμε μια στρατηγική και από κάτω. Έτσι δουλεύει. Έτσι έχει την κοινωνική υγείωση. Για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε πάρα πολλά καλά σχήματα και περιφερειακά και στο Δήμο. Όλοι και όλες που είμαστε υποψήφοι, όποιος και να κερδίσει τον Κώστα θα τον υποστηρίξουμε, θα κάνουμε το παν να τον υποστηρίξουμε. Και σε πολλά άλλα σχήματα έχουμε και νέους και νέες ανθρώπους που είναι εμβληματικοί. Σας λέω μόνο από τα μέρη που πήγα εγώ, για παράδειγμα στα Χανιά και στην Καρδίτσα, ένα εξαιρετικό σχήμα. Αλλά αυτή είναι η γενική εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όταν λέμε να κάνουμε διεύρυνση. Να σας πω μια ιστορία, για να το ελαφρύνω το κλίμα. Σε ένα συνέδριο του συνασπισμού ήταν υπεύθυνος ο Γιάννης Δραγασάκης, Επιτροπής Προγράμματος. Εξοδοτικό το συνέδριο, 5 μέρες κράτησε, ήμασταν όλοι ψόφοι, ήμουνα και στην Επιτροπή Προγράμματος. Παίρνει το λόγο την Κυριακή ο σύντροφος Γιάννης και μας ανακοινώνει το πρόγραμμα, ποιες τροπολογίες δεχθήκαμε, πώς δεν δεχθήκαμε κτλ. Και μας ανακοινώνει ότι απαιτώ, μας είπε, τη Δευτέρα, μετά από την Κυριακή, να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προγράμματος για να σχεδιάσει το πρόγραμμα του άλλου συνεδρίου σε 3 χρόνια. Μήπως, λέω, καλά μας κούφανε όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή ήμασταν σε αυτό, μήπως, λέω, τη Δευτέρα μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και περιφερειακές σχεδιάσουμε την άλλη τετραετία, από τη Δευτέρα όμως, με δουλειά μυρμηγκιού. Έτσι δουλεύει ένα κόμμα που θέλει τη γύρωση και θέλει τη διεύρυνση. Και τι θα κάνουμε σε αυτή τη διεύρυνση και σε αυτό το δουλειά μυρμηγκιού? Σε πολλά μέρη θα βρούμε νέα παιδιά που θα τους δουλέψουμε για μια τετραετία. Θα πάνε σε εργασιακούς χώρους, θα πάνε σε πολιτιστικούς χώρους, θα πάνε σε ένα κινσέπ που κάνει μια εμβληματική κίνηση για το περιβάλλον ή για τις εναλλακτικές μορφές παραγωγής. Θα το χτίσουμε, θα τους χτίσουμε για 4 χρόνια. Θα τους ξέρει η κοινωνία, θα τους μάθει η κοινωνία, θα έχουν αναγνώριση, θα έχουν χτίσει και μια ομάδα. Στο τέλος της τετραετίας μπορεί να πάνε πίσω. Γιατί υπάρχει από το κόμμα ή από την ίδια κοινωνία η ανάγκη για συμμαχίες με κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά θα πάνε πίσω σαν να είναι κάτι. Δεν θα είναι τελευταία 2-3 εβδομάδες κατεβαίνουμε, δεν κατεβαίνουμε, με ποιον κατεβαίνουμε. Δεν θα έχουμε το κέντρο να λέει προχωρήστε, κάντε το σχήμα, όχι σταματήστε γιατί έχουμε άλλο, ξαναπροχωρήστε. Αυτό σημαίνει δουλειά μυρμηγκιού και να έχεις κοινωνικές αναφορές και γύρωση στην κοινωνία. Σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, θέλω όμως να μιλήσω για το κόμμα μας. Εχθές κατέθεσα σε όλες τις νομαρχιακές 10-15 σελίδες με προτάσεις για το κόμμα. Δεν είναι η τελευταία λέξη, είναι προσυζήτηση και είναι και για διαβούλευση. Πώς πρέπει να δουλεύουν οι ΟΜ, πώς πρέπει να δουλεύει η Κεντρική Επιτροπή, πώς πρέπει να δουλεύει το συνέδριο. Είναι κάτι που θέλω να το διαβάσετε. Γιατί κατεβαίνω ως υποψήφιος αυτουνού του κόμματος και σε αυτό το κόμμα απευθύνουμε με τις προτάσεις μου για το κόμμα. Όπου πήγα, θα σας πω μόνο 2-3 πραγματάκια γι' αυτό. Όπου πήγα, δεν έχει δίκιο ο Στέφανος, όπου πήγα μου λένε ότι η φωνή μας ποτέ... Ο Τζουμάκας. Όπου πήγα, δεν ακούγεται η φωνή προς τα πάνω. Είναι αλήθεια. Και άρα πρέπει να το δούμε. Βεβαίως, όλη η νέα τεχνολογία και τις πλατφόρμες, αλλά με έχεις μια πλατφόρμα
που δίνεις μια ιδέα και δεν σου απαντάει ποτέ κανείς, δεν είναι πλατφόρμα αυτό. Άρα πρέπει να το δούμε πώς οι ΟΜ δουλεύουν. Οι ΟΜ, και σε σχέση με αυτό που είπα για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα έχουν κάποια αυτονομία, θα μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες ή θα πρέπει να περιμένουν την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν μπορούν. Αν είναι καλό αυτό που κάνουν και έχουν μια καλή ιδέα, πρέπει να περιμένουν ένα σχέδιο. Και η Κεντρική Επιτροπή, επιτέλους, θα δώσει κάποιες γραμμές, κάποιες καλές πρακτικές, πώς σηκώνεις πράγματα, τι πρέπει να σηκώσεις, αλλά να αφήσει και ένα χώρο για την ΟΜ. Εδώ έχουμε μια νεολαία, σύντροφοι και συντρόφισσες, που δεν επιτρέπουμε σχετική αυτονομία και άρα πρωτοβουλίες, που δεν τις επιτρέψαμε να καταγγείλει τα 600 εκατομμύρια για τους αστυνομικούς, γιατί ήταν εκτός γραμμής. Είναι αυτό ένα κόμμα? Είναι ένα κόμμα που δίνει χώρο στη νεολαία και μετά περιμένουμε η νεολαία να έχει γύρωση στους άλλους νέους? Άρα λέω να υπάρχει η νεολαία που δεν φοβάται να πει κάτι διαφορετικό από το κόμμα. Να συζητάει και να μας φέρνει καινούργια πράγματα, όπως θα μας φέρουν και καινούργια πράγματα η ΟΜ. Η Κεντρική Επιτροπή. Έχω πει πολλές φορές, το ξέρουν όλοι οι παλιότεροι, ότι ο τρόπος που δουλεύει η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει κανένα προηγούμενο, καμία αντιστοιχία στην Ευρώπη. Πώς δουλεύει η Κεντρική Επιτροπή? Ώρα έναρξης, 11 η ώρα με την ευρυένεια, ομιλία του Προέδρου, του Γραμματέα, ενιαία λίστα ομιλητών που αρχίζει από τις 2 το Σάββατο μέχρι τις 4 της Κυριακής το μεσημέρι, για όλα τα θέματα, ο καθένας, 100 ομιλητές, πόσους προλαβαίνουμε, μια επιτροπή πολιτικής απόφασης που πολύ συχνά είναι έξω από την αίθουσα και δεν ακούει τις ομιλίες, αλλά θα βγάλει την πολιτική απόφαση, φτάνει 4 η ώρα, δίνει έναν απολογισμό επιτροπή απόφασης, οι Θρακιώτες, οι Κρητικοί, οι Πυρώτες αρχίζουν το τρένο, το λεωφορείο, μέσα μισή ώρα πρέπει να αποφασίσουμε για να τελειώσουν οι διαδικασίες. Η πρόταση που είναι σε αυτό που σας έχω καταθέσει. Σάββατο πρωί, ομιλία του Προέδρου, της Προέδρου, ομιλία του Γραμματέα, της Γραμματέας. Σάββατο πρωί, συζήτηση για την αγροτική πολιτική. Πρόταση της πολιτικής γραμματείας για τις νέες εξελίξεις και τις νέες πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρουμε. Δεν της αρέσει κάποιου συντρόφου αυτή η πρόταση, με τη θεωρεί ολοκληρωμένη, καταθέτει τροπολογία. Κάποια άλλη συντρόφισσα δεν της αρέσει, καταθέτει άλλη τροπολογία από άλλη σκοπιά. Συζητάμε τις τροπολογίες, την πρόταση και αποφασίζουμε. Και έχουμε αποτέλεσμα. Τι θα κάνουμε το αγροτικό τομέα, ποιες είναι οι καινούργιες τάσεις, ποιες είναι οι καινούργιες πρωτοβουλίες. Σάββατο απόγευμα. Εξωτερική πολιτική. Η ίδια διαδικασία. Πρόταση της πολιτικής γραμματείας, τροπολογίες, τι λέμε για την ειρήνη και την Ουκρανία και τη φιλειρηνική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, τι λέμε για τα ελληνοτουρκικά. Απόφαση. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε, θέλει δουλειά. Θέλει ένα οργανωμένο κόμμα. Θέλει πολιτική γραμματεία να κάνει δουλειά. Θέλει οι άνθρωποι που δεν τους αρέσει και έχουν μια αντιπρόταση να κάνει δουλειά. Αλλά θα φύγουμε από την Κεντρική Επιτροπή με κάτι, με ένα αποτέλεσμα. Όχι μόνο αποτέλεσμα τι πιστεύουμε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε, τι οδηγίες. Και Κυριακή μπορεί να έχουμε μια γενική πολιτική συζήτηση, που πάντα είναι σημαντική. Μπορεί να δώσουμε κάποιες οδηγίες στις ΟΜ που έχουμε πάρει τις προτάσεις του, τι πρέπει να προχωρήσουμε και τι πρωτοβουλίες. Έτσι νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα συνέδριο με 5.000 άτομα. Αυτό δεν είναι συνέδριο, το κάνεις για το έξω. Δεν το κάνεις για να κάνεις πολιτική συζήτηση. Ούτε πιστεύω ότι μπορεί να έχεις μια κεντρική επιτροπή με 300 άτομα. Εκτός άμα δεν θέλεις να συγκροτείτε ποτέ και να βγουν πάλι κάπου αλλού οι αποφάσεις. Τέλος, πριν κάνω το γενικό κλείσιμο για το κόμμα, για τις τάσεις, τα ρεύματα και για τους μηχανισμούς. Από την εμπειρία μου στη Βρετανία και σε όλα τα κόμματα που έχω συμμετοχή, όπου σε όποιο αριστερό κόμμα δεν υπήρχαν ιδεολογικά ρεύματα, υπήρχε ο μηχανισμός της ηγεσίας. Αυτή είναι μια παγκόσμια εμπειρία.
Αλλά πρέπει να υπάρχουν ιδεολογικά ρεύματα που συζητάνε. Αλλά υπάρχουν δύο αλλά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δούμε έναν καινούριο σεβασμό στις ιδέες, στην αντιπαράθεση των ιδεών, στη σύνθεση που γίνεται, στη συγκρότηση των οργάνων. Έναν συμβασμό στην τελική απόφαση. Και το δεύτερο, αλλά ίσως είναι πιο σημαντικό από όλα. Είναι αυτό που έχω ονομάσει στο κείμενο και αλλού η συνείδηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι η συνείδηση ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε όλοι και όλες? Είναι ότι τα ιδεολογικά ρεύματα έχουν συμμετοχή στη συζήτηση, στις αποφάσεις, στις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν, αλλά όταν είναι για δουλειά, ποιος θα πάει στο οργανωτικό, ποιος θα σας αντιπροσωπεύσει σε ένα μέρος, ποιος θα σας αντιπροσωπεύσει αλλού, τα ρεύματα δεν έχουν καμία θέση. Καμία θέση. Εκεί αποφασίζουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι και οι καλύτερες να μας αντιπροσωπεύσουν. Αν μπορούμε να κάνουμε τη συνείδηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα είναι μια μεγάλη κέρδος για μας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, τελειώνω με κάποιους λόγους που αποφάσισα να καταθέσω και εγώ την υποψηφιότητά μου για πρόεδρος του κόμματος. Ο πρώτος λόγος είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάκαμψης σε όλους τους τομείς, και στην ταυτότητα και στις αναφορές και στο προγραμματικό λόγο, και νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι μπορώ, φτιάνοντας ομάδες μέσα και έξω από το κόμμα, να μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το σχέδιο. Το δεύτερο είναι ότι θα κατέβω με την προσδοκία να είμαι ο πρόεδρος πρώτος ανάμεσα στους ίσους. Εγώ, σύντροφοι, δεν πιστεύω ότι μπορείς να θέλεις μια κοινωνία δημοκρατική, συμμετοχική, με άλλες δομές και το ίδιο σου το κόμμα να είναι ιεραρχικό. Και κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν επιδιώκω να έχω αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό γενικώς. Εγώ θα δίνω λόγο και στο συνέδριο, θα δίνω λόγο και στην Κεντρική Επιτροπή, θα δίνω λόγο και στην Πολιτική Γραμματεία, γιατί μακριά από μας άνθρωποι που μιλάνε με το λαό κατευθείαν και δεν δίνουν λόγο πουθενά. Αυτό από μένα να μην το περιμένετε και αν το θέλετε μην με ψηφίσετε. Τέλος, σύντροφοι και συντρόφισσες. Είτε κερδίσω, είτε δεν κερδίσω. Υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να είμαι μέρος μιας συλλογικής ηγεσίας. Αλλά, αν ένα πράγμα προσπαθώ στην καμπάνια, είναι να φέρω πια ένα χαμόγελο στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μια περηφάνεια για αυτά που κάναμε και μια αυτοπεποίθηση για τις ιδέες μας, για τις αξίες μας, για τις προτάσεις μας, γιατί η αριστερά μπορεί να κερδίσει αν το πιστεύουμε. Αν κάποιος λέει ότι αυτό οδηγεί στο 8%, δείχνει από την αρχή αμυντική στάση. Η επιθετική στάση είναι αυτή είμαστε. Αυτό θα προσπαθήσουμε με τις δικές μας ιδέες, αξίες και προτάσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φτάνουμε.